Melo, τη εισόδου τη παρομοία. Πάμε για κίνηση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη 8η υποδρομία. Η Ρίβε ο Μπάμπιλον δέχεται χτύπημα αμέσω μετά την εκκίνηση. Μένει λίγο πίσω για την πρωτοπορία. Σάντα Σάντι ο Πίκλη. Απ' έξω η Σταυρονίκη Λούχρη. Τώρα η Ρίβε ο Μπάμπιλον θέλει να βελτιώσει την θέση καθώ είχε χτύπημα αμέσω μετά την εκκίνηση. Σάντα Σάντι στην πρωτοπορία. Στα δύο Μίκη ήδη από τον Πίκλη που είναι σε καλή θέση. Πιο πίσω είναι η Σταυρονίκη. Εξωτερικά η Λούχρη. Ρίβε ο Μπάμπιλον ο Μέριπο στην εσωτερική. Σάντα Σάντι πάντα στην πρωτοπορία κοντά στο 700 με τον Πίκλη. Να είναι στη δεύτερη θέση, σε καλή θέση Σταυρονίκη. Πιο πίσω η Ρίβες, ο Μπάμπιλον, ο Μένιπος και η Λούχρη 600. Σάντα Σάντι στην πρωτοπορία. Ο Πίκλης πιέζει Σταυρονίκη, επίσης πιέζει ο Μένιπος και η Ρίβες, ο Μπάμπιλον πιέζει το σημείο αυτό. Η Λούχρη στην εξωτερική. Πάμε για το τελευταίο 500. Πάντα η Σάντα Σάντι είναι στην πρωτοπορία. Είναι στα δύο μήκη από τη Σταυρονίκη, τον Πίκλη, τον Μένιπο που ψάχνει το πέρασμα τώρα. Ρίβες, ο Μπάμπιλον πάει στην εξωτερική να κάνει το φίνιση καθώς η Σάντα Σάντι μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Πιο πίσω είναι ο Μένιπος, η Σταυρονίκη προσπαθεί τώρα η Ρίβες ο Μπάμπιλον να βελτιώσει θέση, καθώς η Σάντα Σάντι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα από τα υπόλοιπα άλογα. Προσπαθεί ο Μένιπος εσωτερικά, απ' έξω προσπαθεί και η Ρίβες ο Μπάμπιλον να διεκδικήσει κάτι καλό και η Σταυρονίκη πάντα. Σάντα Σάντι εντυπωσιακή. Σάντα Σάντι θα κερδίσει εύκολα. Μένιπος, Σταυρονίκη και ο πίσω Ρίβες ο Μπάμπιλον και Μιγιώτης Μάστρος. Εντυπωσιακή επικράτηση για την Σάντα Σάντι. Παίρνει την πρωτοπορία από την αρχή και με εύκολο τρόπο φτάνει στη νίκη. Λοιπόν, βλέπουμε την επανάληψη. Κάποια άλογα φεύγουν διστακτικά από την αφετηρία. Είδαμε και το χτύπημα που δέχτηκε ο Ρίβες ο Μπάμπιλον αμέσως μετά την εκκίνηση. Εγώ βλέπουμε τα τελευταία μέτρα. Σάντα Σάντι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο διατηρεί μέχρι το τέλος.